Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, μα η λεμονιά που αγαπώ σαρό μοιράσει πέφτει για ένα κραβί λεμοναρδό, θα με ποδώσει κρέφτη. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Αντώνη Μαρτζάκη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές. Καλώς σας βρήκα στο Crete TV. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή που είσαι εδώ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και θέλω να σε ρωτήσω, στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, απόψε που συναντιόμαστε, πόσο ικανοποιημένος και πόσο γεμάτος είσαι, και αν τα πράγματα στη ζωή σου και κυρίως στην καριέρα σου πήγαν έτσι όπως τα ονειρεύτηκες τότε στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι ναι, είναι στο επίπεδο που για 41 ετών που βρίσκομαι τώρα, νομίζω ότι πάνε όλα πολύ καλά. Είναι όμορφα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη, σταθερά, και συνεχίζουμε βέβαια, οι ανησυχίες υπάρχουν πάντα και στη δικιά μου δουλειά. Δεν σταματώ λεπτό να έχω ανησυχίες και να κοιτάω μπροστά πώς θα συνεχίσω αυτό μέσα στην ψυχή μου που λέγεται έργο ή αυτό που θέλω να αφήσω για τη μουσική παράδοση. Έχω την αίσθηση, επειδή είχες όραμα και επειδή δουλεύεις πάρα πολύ, μελετάς και ψάχνεις, γι' αυτό πάει έτσι η καριέρα σου. Έχει μία πορεία νομίζω σταθερά ανωδική. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η γνώση δημιουργεί, το έχω πει πολλές φορές, οι γνώσεις δημιουργούν έτσι, ανοίγουν δρόμους, θα έλεγα, ή μας δίνουν καινούργιες ιδέες. Και προσπαθώ να αποκτώ και όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, όσο αφορά βέβαια πάντα στο κομμάτι που έχω επιλέξει να κάνω, στη δικιά μας μουσική. Έτσι λοιπόν, με τη γνώση που είναι πιο κουραστικά τα τελευταία χρόνια, η κούραση αυξάνεται αντί για να μειώνεται. Τώρα δεν ξέρω πού θα ισορροπήσει. Θα ισορροπήσει σε αυτό που λέγεται στα 50, στα 60, δεν ξέρω. Γιατί είναι πιο κουραστικό τώρα από ό,τι ήταν πριν? Μεγάλωσες εσύ, θεωρείς? Θεωρώ ότι ο κύκλος, όλο αυτό και οι απαιτήσεις που μπορεί να έχουν αυτοί που μας παρακολουθούν γενικώς από εμάς, είναι μεγαλύτερες. Δυσκόλεψαν και τα πράγματα στη δισκογραφία? Περνάτε μία περίοδο τεράστιας κρίσης? Γενικά στη σύνθεση, θα έλεγα, και στο πώς παρουσιάζει τα πράγματα. Υπάρχουν, πιστεύω, κάθε δεκαετία, δεκαπενταετία, αλλαγή στο άκουσμα. Δηλαδή, ενώ μπορεί να παίζουμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες μελωδίες που παίζανε και πριν 200 χρόνια, παρουσιάζονται λίγο διαφορετικά και στο στίχο. Αυτό είτε το διαμορφώνουμε εμείς, είτε μοναχό του λόγω της εκάστοτε μόδας. Γιατί και εμείς έχουμε διάφορες επιρροές γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και αυτό, γιατί και εγώ παίζω από 15 χρονών και είμαι ήδη 41, θα πρέπει να ακολουθώ και τη μόδα την εκάστοτε, πάντα βέβαια σε εισαγωγικά. Ναι, γιατί δεν ήσουν ποτέ... ενώ είσαι πάντα πρωτοπόρος, είσαι πάντα παρόν, πατάς πολύ σταθερά στην παράδοση. Δεν είσαι κάποιος που χρησιμοποιεί ευκαιριακά όλο αυτό το κομμάτι του μουσικού μας πολιτισμού. Όχι, βάση μου είναι πάντα τα παλαιότερα, ό,τι έχουμε από τις παλαιότερες ηχογραφίες και ό,τι έμαθα κι εγώ από τους πρωτομάστορες, τους οποίους πρόλαβα εν ζωή. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ανέφερες και μια ηλικία πολύ τρυφερή, 15 χρονών, και θέλω για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει την πορεία της ζωής σου, να μας πεις από πού κρατάει η σκούφια σου. Ναι. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι δίδυμος αδερφός με τον Γιάννη τον Μαρτζάκη και είμαστε... τρίτος εγώ και τέταρτος ο Γιάννης, διότι έχουμε κι άλλους δύο μεγαλύτερους αδελφούς, οι οποίοι μένουν στην Αθήνα. Η καταγωγή μου και εκεί που μένω είναι τα Χαρχαλιανά Κισά μου Χανίων. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι. Ένα μικρό χωριό, πάντα ήταν μικρό. Τώρα έχουν επομείνει, συχνά με ρωτάνε και το λέω έτσι με χιουμοριστική διάθεση πάντα, ότι μας έχουμε μείνει 8.
νομάτι. Όλοι και όλοι. 8 άτομα, ναι. Βέβαια, αυτό γίνεται κατ' επιλογή. Έτσι, έγινε κατ' επιλογή. Ξεκουράζομαι, νιώθω όμορφα, ασχολούμαι εκεί με τις ελιές μου, με τον κήπο μου. Το ήθελες πάντα, ήταν για πάντα, σένα πάντα το θέλω, η επιστροφή, φαντάζομαι, μεγαλώνατε μεν στην Αθήνα, αλλά τα καλοκαίρια τα περνάγατε στην Κρήτη, στον παππού και τη γιαγιά. Ήταν οι πιο τρυφερές σου εικόνες, οι πιο ωραίες αναμνήσεις. Βέβαια. Πολλές φορές αναφέρω ότι προλάβαμε τους χειρόμυρους, προλάβαμε τις βολόσφαιρους, προλάβαμε να μπαλέρνουμε όλες τις ασχολίες που κάνανε οι αγροτικές οικογένειες τότε, να μαζεύουμε ελιές, όλα αυτά. Στις διακοπές μας είμαι περήφανος γιατί ήταν και μεγάλης ηλικίας. Ο παππούς ήταν του 1909 γεννηθής, άρα προλάβαμε πολλές παλιές συνήθειες που ίσως με τα χρόνια χαθήκανε. Την περίοδο του 80, ας πούμε, εμείς μπαλέρναμε ακόμα με τα χέρια μας, δεν υπήρχαν μηχανές και όλα αυτά. Και αυτά βέβαια μου έρχονται σαν εικόνες και με βοηθήσανε πάρα πολύ σε όλο αυτό που λέγεται Κρήτη, γιατί ξεκίνησα από τη μια άκρη του νησιού. Για να συμπληρώσω πριν, η δυσκολία όλη αυτή που ίσως να αντιμετωπίζω τώρα, όχι δυσκολία, θα έλεγα η βαρύτητα της ευθύνης, έχει να κάνει ότι ξεκίνησα από μια επαρχία τέρμα δυτικά και φτάνουμε και παίζουμε μέχρι την Ανατολική Κρήτη, μέχρι την Κάντο Ζάγκρο, ας πούμε, της Ιστίας. Η κάθε περιοχή έχει τη δικιά της νοοτροπία, τη δικιά της φιλοξενία, τη δικιά της μουσική, τη δικιά της διάλεκτο, βέβαια. Ναι, άλλη μουσική ιδιαιτερότητα. Όμως αυτή η βάση. Και μια και είπες για τις δύο άκρες, βιολί στη μια άκρη, βιολί και στην άλλη. Βέβαια. Και στην Κίσα μου. Στην Κίσα μου έχουν παραμείνει. Βέβαια, να πω ότι όλο αυτό που έζησα με τους παππούδες και με τους γιαγιάδες, γιατί ήμασταν και τα μοναδικά ουσιαστικά παιδιά που μείναμε τελευταία να κάνουμε διακοπές μαζί με άλλα 2-3 χωριανάκια, έτσι πήραμε πάρα πολλές βάσεις που μου ωφέλησαν. Σε αυτή την πορεία. Μουσική έπαιζε κάποιος στην οικογένεια? Όχι. Ο παππούς ήταν γλεντζές πολύ, τραγουδούσε στα όργανα, συμμετείχε στις παρέες, ήταν έτσι ξακουστός και στο χορό του και στο τραγούδι του. Ριζίτικο. Και ριζίτικο και μαντινάδες στο όργανο όμως απάνω, όχι ελεύθερα. Καλός χορευτής και πήρα πάρα πολλά πράγματα. Αντώνη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια μεγαλούπολη 4 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είναι η Αθήνα, έχει καταιγισμό εικόνων. Είναι μέσα στις εξελίξεις, μέσα στη μόδα. Πώς εσύ ερωτεύτηκες στην Κρήτη, αυτό το μικρό χωριουδάκι με αυτό το λεβέντι γλεντζέ παππού? Καταρχήν να πω ότι την όθηση την έδωσε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου. Ο μπαμπάς ήταν ένας και είναι ένας καλός κριτικός, δηλαδή δεν άφησε να λείπει ο πατριωτισμός και η πάντα αυτό που λέμε... Η λατρεία για τον τόπο του. Βέβαια, τοπικισμός θα έλεγα, σε εισαγωγικά, βρισκόμασταν σε ξένο μέρος, δεν ήθελε να αποκτήσει περιουσία στην Αθήνα, γιατί το όνειρο ήταν πάντα να επιστρέψει στην Κρήτη. Τα κατάφερε, επέστρεψαν και βέβαια, εδώ και 20 χρόνια βέβαια. Έφυγε και αυτός από 15 χρονών. Αυτό λοιπόν μεγαλώσαμε έτσι μέσα στο σπίτι μας. Να ακούμε βιολί, τους τοπικούς καλλιτέχνες, όχι για κάποιο άλλο λόγο, για να μην ξεχνάει και αυτός με αυτά τα εφόδια που έφυγε από την Αθήνα. Κατεβαίναμε συχνά, αλλά 2 μηνών, παρόλο που ήμασταν δίδυμοι, που είχε άλλα 2 παιδιά η μαμά στο σπίτι, 2 μηνών κατεβήκαμε όλοι στην Κρήτη, γιατί έπρεπε να αναπνεύσουμε τον αέρα του χωριού. Έτσι ήταν η ιδεολογία του μπαμπά. Με αυτή λοιπόν την όθηση πήγαμε 6 ετών, ξεκινήσαμε τον αδερφό μου τον Γιάννη το χορό. 9 ετών λέει θα μάθετε ένα όργανο, επιλέξτε αν σας αρέσει τι θέλετε. Τι να επιλέξουμε, αφού ήρθε ένα βιολί στο σπίτι για λαγούτο, θα μαθαίναμε βιολί για λαγούτο. Μονόδρομος λοιπόν. Σε εισαγωγικά, ναι. Ναι, αλλά δεν το κάνατε αναγκαστικά, επειδή ήταν το μεράκι για αγάπη. Μεγαλώναμε έτσι, πηγαίναμε στους συλλόγους. Αυτή ήταν οι φίλοι μας, ήταν οι περισσότεροι κριτικές οικογένειες. Αυτό γινόταν σαν να μεγαλώναμε στα μικρά Χαρχαλιανά του Θησίου, ας πούμε. Λοιπόν, και εκεί το παλικαράκι αυτό του Θησίου με την ανίποτη αγάπη για την Κρήτη. Με τις δυσκολίες βέβαια του τότε Θησίου, των Άνω Πετραλώνων, του σχολείου. Δεν είναι τα πράγματα όπως, μάλλον μπορεί να πλησιάζουν τώρα. Δεν ήταν πάντα έτσι ευχάριστη. Οι γειτονιές δύσκολες με την εισχώρηση των ναρκωτικών τότε, τη δεκαετία του 90.
Δεν ήταν εύκολο. Χουλιγκανισμός, πολλά πράγματα. Ναι. Ήταν δύσκολες περιοχές. Αλλά εσείς εκεί, στην παράδοση. Βέβαια. Και κάποια στιγμή σε ανακαλύπτει ένα μυθικό πρόσωπο, μια γυναίκα που εσύ την αγάπησες πολύ, αλλά την αγαπάει και όλη η Ελλάδα. Η Δόμνα Σαμίου. Βέβαια. Θυμάσαι πώς έγινε. Βέβαια, αυτή μέσω η γνωριμία. Ενός φίλου, μέσω ενός φίλου του Λευτέρη του Κορναράκη, ο οποίος συνεργάστηκε κάποια στιγμή με τη Δόμνα Σαμίου, ζήτησε του Λευτέρη σαν κριτικός να του βρει κάποιον άνθρωπο που να ερμηνεύει τα ριζίτικα. Είχε μεγαλώσει και αυτή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Συνεργαζόταν με τον κύριο Γιώργη Γριλάκη από τον Αλίκαμπο, ο οποίος ήταν φοβερός ερμηνευτής. Το ριζίτικο κάποια στιγμή πέρασαν λίγο τα χρόνια, αναζήτησε κάτι πιο νέο και πιο τέτοιο, αλλά πάντα από τον νομό Χανίων που είναι η καταγωγή του ριζίτικου τραγουδιού. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή και κάναμε αυτή την εκπομπή αναφιερωμένη. Ναι, η ΕΡΤ της ετοίμασε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα, συμπλήρωνε τότε τα 80 της χρόνια και πήρε το βάπτισμα του Πυρός, νομίζω, και ήταν καταπληκτική ιδέα πάνω στις ταράτσες του κέντρου της Αθήνας, εσύ να τραγουδάς ριζίτικο. Στο σπίτι της. Να πάω μάσα ξένα να κάνεις μη είναι να κάνεις μη ναι. Να κάμεις μη νες να με δεις εχρονούς να μαδαμώσεις. Επειδή είναι κάτι που νομίζω το αγαπάς πάρα πολύ και το έχεις μελετήσει και είναι ευκαιρία που σε έχουμε εδώ, εξήγησε μας 2-3 πράγματα γι' αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι, το ριζίτικο. Το ριζίτικο είναι η ερωτελεστία. Είναι μια, υπάρχουν κανόνες άγραφοι, υπάρχει σεβασμός, είναι κάτι που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Έτσι χρονολογούνται από το 1000. Πάνε παράλληλα, δημιουργούνται και θα έλεγα κατασκευάζονται μαζί με τη βυζαντινή μουσική. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι δρόμοι στηρίζονται στην αρχαία ελληνική μουσική, όπως και η βυζαντινή, και ξεδιπλώνονται παράλληλα. Τι να πω, για μένα είναι η έκφραση της ψυχής μου το ριζίτικο τραγούδι. Είναι πολύ όμορφο όταν ξεκινάει ο νοικοκύρης να καλωσορίσει, γιατί τα τραγούδια που λέγονται με σειρά και με συγκεκριμένο νόημα. Θα πρέπει να ξεκινήσει ο νοικοκύρης να πει ένα τραγούδι, να καλωσορίσει τους καλεσμένους, να τους πενέσει, να τους ευχαριστήσει που πήγανε. Αυτή η τάξη το ότι αφήνουμε όλοι τα μαχαιροπύρουνα, ότι δεν μιλάει κανείς, ότι δεν σηκώνει κανείς το ποτήρι, ότι δεν διακόπτει κανείς όλο αυτό. Είναι η ιεροτελεστία, είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Είναι η ιεροτελεστία, βέβαια, έτσι, βέβαια, ακριβώς. Και δείχνει και την τάξη που έχουμε σαν λαός. Μετά θα πρέπει να απαντήσουν οι καλεσμένοι. Υπάρχει για κάθε περίπτωση ριζίτικο, για τη βάφτιση, για το γάμο, για το πένθος. Είναι ζωντανή η παράδοση. Βέβαια, βέβαια. Οι νεότερες γενιές το ξέρουν. Αυτό τον κανόνα, αυτή την τάξη, βέβαια, σε αυτή την άταχτη εποχή που ζούμε, την έχουν. Αυτό θα πρέπει να διδαχτεί, διδάσκεται από την οικογένεια και από τον περίγυρο και από τις γνωριμίες, από τις συντεκνοκουμπαριές, από τα τραπέζια που γίνονται. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από αυτούς που κάνανε κάποιες έρευνες και κάποιες καταγράψανε, και ο Θεός να τους έχει καλά, κάποιους ανθρώπους που ασχοληθήκανε πριν 30 χρόνια και στους συλλόγους που δημιουργηθήκανε, γιατί τώρα σίγουρα στο νομό Χανίων θα πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 20 ενεργούς συλλόγους του ριζίτικου τραγουδιού. Να πούμε ότι εμείς όταν λέμε θα ακούσουμε, λέμε πες ένα τραγούδι ή θα μας πεις ένα τραγούδι, δεν το αναφέρουμε ποτέ σαν ριζίτικο τραγούδι. Αυτό δημιουργήθηκε στα μέσα του 1900, απλά για να ξεχωρίζουμε, και δεν το δημιουργήσαμε εμείς, το δημιουργήσαν οι ερευνητές. Ναι. Εμείς δεν αναφέρουμε ποτέ τώρα θα πούμε ένα ριζίτικο τραγούδι, λέμε θα πούμε ένα τραγούδι.
ή θα πούμε μια ρίζα, λένε έτσι προς τα στα ανατολικά Χανιά. Δηλαδή εννοούν το τραγούδι που λέγεται «Στη ρίζα των Λευκών Ωραίων». Ήθελα και να κατεχά αυτή η ρίζα των Λευκών Ωραίων, η ρίζα σου, αυτό το αίμα σε τράβηξε και αποφάσισες να γυρίσεις την πλάτη στην ομορφιά, στις λάμψεις και στις δυνατότητες της Αθήνας και επέστρεψες πολύ συνειδητά, οικογενειακώς επιστρέψατε. Περίπου, ναι. Οι δύο μικρότεροι, ο μπαμπάς και η μαμά, βέβαια, στην Κρήτη. Ναι. Και πότε παίρνεις την απόφαση ότι εσύ αφήνεις το χορό με τον οποίο έχεις ασχοληθεί και ο δρόμος σου είναι η μουσική, είναι το βιολί και το τραγούδι? Από 15 χρονών να πω ότι έχω αρχίσει ενεργά να μπαίνω στη νυχτερινή διασκέδαση, μάλλον να μπαίνω στους γάμους, στις βαφτίσεις, όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό και γύρω-γύρω στα υπόλοιπα χωριά. Έτσι ξεκίνησα. Και το αναφέρω αυτό γιατί υπήρχε ανάγκη μουσικών. Είχαν μεγαλώσει οι γυρεότεροι. Το βιολί είχε αρχίσει να εγκαταλείπεται. Και ευτυχώς ο αείμνηστος, ο δάσκαλός μας, ο Μιχάλης ο Κουνέλης, με τα προγράμματα της ΝΕΛΕ που δημιουργήθηκαν τότε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, νομίζω, ξεκίνησε και βγήκε έτσι μια φουρνιά συναδέλφων. Αλλά υπήρχε ανάγκη και μπήκαμε κατευθείαν στα γλένδια. Δεν είχαμε περιθώριο ούτε να μας διδάξουν πράγματα, γιατί ήμασταν και παιδάκια, μπήκαμε μέσα στη νύχτα. Με χορούς, με ποτά, με ξημερώματα, με το ένα με το άλλο, που ποτέ βέβαια δεν αισθανθήκαμε τον κίνδυνο αυτό, ούτε πίναμε. Και θέλω να το τονίσω αυτό, 15 και 16 χρονών δεν πίναμε αλκοόλ, εμείς παρόλο που παίζαμε. Δεν μας πότιζε κανείς. Σήμερα δεν έχει αλλάξει λίγο? Εντάξει, έχουν αλλάξει, γιατί ναι, και εμείς τότε υπήρχε μια άλλη πορεία μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή, αλλάξαν οι μόδες, πράγματα που οι κριτικοί τα κάνανε σε 3-4 μέρες. Λέμε, ο κριτικός γάμος βαστά 6 μέρες. Τώρα γίνονται σε μια νύχτα όλα. Μια και το φέρει κουβέντα, σταματήσουμε να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί νομίζω ότι έχεις αισθητική και άποψη και σε αυτό το κομμάτι. Άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος που διασκεδάζουμε σε σχέση με το πώς γινόταν παλιά. Ακόμη και στα γλέντια που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και το φαγητό που προσφέρουν. Βέβαια. Είναι λίγο fast food, σουβλάκι και μπύρα. Και όχι τα προϊόντα του τόπου μας, όχι μια παραδοσιακή συνταγή. Όχι το παραδοσιακό, αν θέλεις, γαμοπύλαφο και αυτά που παράγουν με τα χέρια τους. Δεν μπορώ να το πω για όλους. Να πούμε καταρχήν ότι παλιότερα δεν υπήρχαν μαγαζιά, δεν υπήρχαν, τουλάχιστον λίγο πιο επαρχιακά εκτός της μεγάλης πόλης, δεν υπήρχαν κέντρα διασκεδάσεως. Οι γιορτές ήταν μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και οι γιορτές των Αγίων. Δηλαδή περιμέναμε το πανηγύρι της Παναγίας να ανταμώσουν όλοι, να γλεντήσουν. Γι' αυτό γινόταν και ένα ξέφρανο γλέντι σε εισαγωγικά. Του Αφέντη Χριστού, του Τιμίου Σταυρού κτλ. Εκεί συναντιόντουσαν οι άνθρωποι και στους γάμους και στις βαφτίσεις. Και εκεί λοιπόν διασκεδάζανε μέχρι να περάσουν 2-3 μέρες. Εκεί αδειάζαν τα βαρέλα, εκεί έπαιζαν τις μπαλωτές των όμορφα όταν έπρεπε κτλ. Η ανάγκη, όπως σου είπα πριν, και για τη μουσική, ότι αλλάζει ανά δεκαετία, έτσι άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης. Είναι φυσιολογικό. Ανοίξανε μαγαζιά. Αυτοί που τα ανοίξαν πρώτοι από μεράκι, δεύτεροι
Η δεύτερη φουρνιά ήταν πιο επαγγελματίες. Ανοίγουν οι πολιτιστικοί συλλόγοι γιατί αδειάσαν τα χωριά και έτσι δίνουν ζωή στο χωριό την ημέρα που γίνεται η εκδήλωση. Αλλά όλο αυτό από 300 άτομα έχει μεταφερθεί και έρχονται 1300 άτομα. Ναι, έτσι είναι. Άρα περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Και είναι ωραίο που ξαναγυρνάμε στα χωριά μας και σμίγουμε. Υπάρχουν όμως χωριά, αλλά για να λέμε και την αλήθεια. Έμφαση στην παράδοση. Ναι. Για πες, υπάρχουν χωριά. Υπάρχουν χωριά που κρατάνε. Δηλαδή και στην Ιστία θα έχουν το 15 Αύγουστο και νηστίσιμα. Το έχω συναντήσει και στην Ανατολική Κρήτη και στην Κεντρική εδώ πέρα και παντού. Υπάρχουν και άλλα χωριά τα οποία κοιτάνε περισσότερο το κέρδος προφανώς ή μπορεί να μην έχουν μπει ακόμα στη διαδικασία να διασώσουμε κάτι, γιατί θα ξεχαστεί το πιλάφι, ας πούμε, και το βραστό και το τσιγαριαστό. Και ένα σχόλιο για το αλκοόλ. Έχεις ερμηνεύσει και τον απόλυτο ύμνο, την Οσίνη Κούπα. Εντάξει, αυτό είναι βέβαια κάτι που γίνεται με μια διαδικασία που υπάρχει ένα όριο και οι παλιοί, είπαμε, δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα κτλ. Κοίτα να δεις, για ένα καλλιτέχνη είναι δύσκολο, γιατί έχουμε περάσει από βραδιές και σίγουρα και έχουμε μεθύσει και έχουμε σκεφτεί την άλλη μέρα ότι τέτοιο. Τώρα, όσο οριμάζεις, είμαι και σε ένα επίπεδο που πλέον έρχονται και τον φίλο μου τα παιδιά. Να πω για δύο λόγους ότι και εγώ προσωπικά έχω αλλάξει έτσι τη στάση μου απέναντι στην έννοια του αλκοόλ, διότι έρχονται πολλά μικρά παιδιά στα γλέδια και θα ήθελα η εικόνα μου να είναι αυτή πραγματικά που, επειδή για κάποια παιδιά είμαστε πρότυπο, πραγματικά πρέπει να τη στηρίξω αυτή την επιλογή και να τους δώσω αυτό το πραγματικό πρότυπο που είμαι και στις 9 η ώρα και στις 9 το πρωί και στις 9 το βράδυ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ του φίλου μου το κοπέλι να μην νοιαστώ γι' αυτό αν θα φύγει να είναι όπως ήρθε. Για να επιστρέψει σπίτι του με ασφάλεια. Νομίζω όλα αυτά γίνονται με την ωριμότητα και με την πάροδο του χρόνου. Αντώνη, πάντα ήσουν έτσι όριμο παιδί και πάντα συγκροτημένος και πάνω στη δουλειά σου και με τη συμπεριφορά σου. Νομίζω ναι. Τώρα ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας και ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτοκριτική, νομίζω, γιατί λάθη κάνουμε όλοι. Αλλά μ' αρέσει η αυτοκριτική. Δηλαδή κάθομαι και δικάζω με τον εαυτό μου και παλεύομαι πολλές φορές. Λοιπόν, και πες μου, μπαίνεις στα γλέντια, αλλά μπαίνεις έτσι όπως σε γνωρίσαμε. Και σε εποχές που δεν ήταν καθόλου μόδα τα μουσια που τα αφήσαμε εκ των υστέρων όλοι, ή τα μουστάκια ή παραδοσιακή φορεσιά. Στο έλεγα και λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, όταν σε είχα πρωτοδεί, μου φαινόσουν παράξενος, ήταν σαν να βγήκε μέσα από την κορνίζα του παππού που είχαμε στο σπίτι στο χωριό. Μια τέτοια φιγούρα. Να ξεκινήσω από εκεί. Πραγματικά με εντυπωσιάζανε πάντα αυτοί οι άνθρωποι, οι γερόντοι που θόρουν στις φωτογραφίες και μετά που άρχισα να συναντώ στα χωριά, που έψαχνα τη μουσική μας, το ριζίτικο, το χορό και γενικά να συναναστραφώ με ένα τέτοιο άνθρωπο. Ιστορίες πολέμου, γιατί έχω προλάβει ανθρώπους οι οποίοι μου μιλούσαν για την επανάσταση του Ασκαλογιάννη στα Σφακιά, γερόντι στην Ανώπολη, στον Αγιάννη, στην Αράδενα, στη Σαμαριά, και ξέρανε μέχρι και την πέτρα που σκόνταψε ο Ασκαλογιάννης το 1769. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ζωντανή παράδοση για 200 τόσα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι μορφές λοιπόν, όταν πήγαινα στην Αθήνα από παιδάκι, ήθελα να τους μοιάσω, ήθελα να γίνω, ήταν οι ήρωές μου και είναι οι ήρωές μου όσοι είναι ζωή ακόμα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα.
Να πω ότι τη φορεσιά την υιοθετήσαμε στην αρχή από χορευτικό, αλλά το πέρασμά μου από το λαογραφικό όμιλο Κουριτών, που βρίσκεται στην Αθήνα του Μανώλη του Πατακού, του Πατακού Μανώλη, εκεί γνώρισα πιο καλά τη φορεσιά της Κρήτης, ό,τι έχει να κάνει με το σαλουβάρι, τη βράκα, το γιλέκο, το μεϊντάνι, το καπότο, το μαχαίρι, τις έννοιες του σκαλίσματος, όλα αυτά. Εκεί έμαθα πολλά για τη φορεσιά. Η τωρινή μου εμφάνιση με όθησε ένας φίλος μου, κατεβαίνοντας λοιπόν σε μια άδειά μου από Φαντάρος. Συναντιόμαστε στην αγορά του Χανίου και μου λέει: πάμε στο γάμο. Του λέω: θα πάμε. Μου λέει: πού είναι τα στιβάνια και οι κιλότες? Του λέω: βρε, δεν έχω δικά μου. Τα έχω αφήσει, του λέω, στην Αθήνα και δεν έχω. Μου λέει: την άλλη φορά που θα έρθεις, θα έχεις ράψει τα δικά σου στιβάνια και οι κιλότες να πιένουμε, μου λέει, σαν τους ανθρώπους στολισμένοι. Εσύ τι ηλικία τότε? Εγώ ήμουν τότε 19 χρονών. Πιτσιρίκι, ναι. Ναι. Ενώ φορούσα σαν τέτοιο, δεν είχα μπει στην οτροπία αυτή ότι πάμε στο γάμο, στην εκδήλωση, σε μια κηδεία, σε ένα μνημόσιο, γιατί είναι πλέον η επίσημη μου εμφάνιση. Λοιπόν, πραγματικά αυτό έγινε. Πήγα και έραψα δύο μαζεμένες σε μια εβδομάδα μέσα, δύο μαζεμένες τζιλότες, και από τότε το υιοθέτησα. Μετά μπήκε στην δουλειά μου. Τα φόραγες όμως και δεν να νιώθες εκείνη την εποχή λίγο παράξενα βλέμματα? Είχα λίγο διαφορετικό. Σίγουρα αντιμετώπισα. Και πιο πολύ και στην περιοχή. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ένα κοπέλι της Αθήνας σου λέει θα είναι παροδικό, θα το φορέσει μια-δύο φορές, θα στολιστεί έτσι και μετά θα σταματήσει. Όμως είχα πίστη μέσα μου και προσπάθησα να είμαι τόσο σοβαρός που να το εκπροσωπώ όπως πραγματικά είναι. Και κόλλησε και τον αδελφό σου και όλη την παρέα που παίζετε μουσική. Έχετε μια ψεγάδια στη τέτοια εικόνα. Και ξεκινάς και πώς άρχισαν τα πράγματα, πόσο πολύ το έψαξες και πώς, αν θυμάσαι, ήταν τα πρώτα βήματα στη δισκογραφία? Άργησα να κάνω δισκογραφία. Η πρώτη, άργησα σε εισαγωγικά, ήταν το 2007 η πρώτη μου δισκογραφία, ενώ από το 1995 ήμουν ενεργός. Το 2004 να πω ότι έχω αρχίσει και μπαίνω στον ομό Χανίων, στον ομό Ρεθύμνης. Το 2005 έπαιξα πρώτη φορά στο Ηράκλειο εδώ, στην Αρετούσα. Αρχίζαμε έτσι λιγάκι και γινόμασταν λίγο πιο γνωστοί. Να πω ότι τότε λειτουργούσε και ένα κανάλι, το TV Κίσαμος, στην επαρχία Κισάμου, το οποίο έπιανε αρκετή στην περισσότερη Κρήτη και έτσι αρχίζανε τα χωριά και λέγανε ποια είναι αυτά τα κοπέλια που παίζουν βιολί, γιατί είχαμε και άλλη δυσκολία, είχαμε και ένα όργανο το οποίο λίγο είχε παραγωνιστεί, δεν ήταν γνωστό. Της μόδας ήταν η λύρα. Ναι, και είναι και συνυπάρχουν και τα όργανα της Κρήτης αυτά είναι. Ο Μερακλής ο άνθρωπος, ο Μερακλής, ο Μερακλής ο άνθρωπος. Ο Μερακλής ο άνθρωπος, βασιλικός δημιουργεί. Ωπα, ωπα, βασιλικό θυμίζει. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουμε και μπαίνουμε στα γλέντια. Μπαίνω στη δισκογραφία το 2007, μετά το 2009. Να πω ότι είμαστε στη δισκογραφική εταιρεία του Αεράκη, το Σύστρον, έτσι, του συμπεθέρου μας. Ναι. Το 2010 υπάρχω, έχω κάνει 7 δισκογραφικές δουλειές μέχρι τώρα. Η μία είναι αφιερωμένη και στα μικρά παιδιά. Έχει μέσα ριζίτικα παρατσάφαρα, τα οποία μπορούν να ακούσουν και τα μικρά παιδιά. Το έκανα έτσι για να προσεγγίσουμε. Έχει κάλαντρα, έχει διάφορα έτσι, διάφορες συλλογές. Και μου δίνεις την αφορμή να ξαναυπογραμμίσω με τι υπευθυνότητα μελετάς και ψάχνεις τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η εικόνα σου, είναι η ουσιαστική σου μελέτη, σαν δάσκαλος πια, πάνω στην παράδοσή μας, που μας την ξαναδίνεις με ένα φρέσκο
τρόπο και σε νοιάζει πάρα πολύ η νέα γενιά. Πάρα πολύ, βέβαια, διότι έτσι ξεκίνησα κι εγώ, έτσι έμαθα και το 2011 μου γεννήθηκε κι όλη αυτή η ανάγκη να διδάξω, παρόλο που δίδασκα στο Δίο Χανίων από το 2007, το 2011, τέλη του 2011 με 2012, άνοιξα μια δική μου μουσική σχολή στα Χανιά, διδάσκοντας όλα τα μουσικά όργανα που υπάρχουν στη λαϊκή μουσική παράδοση τη δικιά μας. Είναι πολύ ζωντανό κομμάτι αυτό. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι χιλιάδες τα παιδιά. Υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον, βέβαια. Που μαθαίνουν. Μπορούμε να λέμε ότι υπάρχουν περίπου 5-6 χιλιάδες παιδιά σε όλη την Κρήτη που μαθαίνουν. Αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Μπορεί και παραπάνω. Αντώνη, το κάνουν φαντάζομαι με την παρένεση του γονιού, αλλά με ένα πολύ απαιτητικό σχολικό πρόγραμμα. Πόσο θα μείνουν αυτά τα παιδιά στην παράδοση, πόσο θα ξεχάσουν το μουσικό όργανο που ξεκίνησαν τα πρώτα τρυφερά χρόνια ή αν θα συνεχίσουν ή αυτό φτάνει, είναι ένα καλό μπόλιασμα για να έχουν μία γνώση. Νομίζω αυξάνονται τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική. Νομίζω η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Δεν τα παρατάνε. Για να ξεφύγουν, όχι. Για να ξεφύγουν, γιατί τώρα έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι οι γονείς φέρνουν, τα παιδιά φέρνουν τους γονείς να εγγραφτούν στη σχολή και στη δικιά μου και με άλλους συναδέλφους που μιλάω. Ένα πιτσιρίκι τώρα που ίσως μας ακούει, πολύ πιθανόν και ένας γονιός τέτοια ώρα γιατί είναι λίγο αργά, αν πρέπει να του δώσεις μία συμβουλή, ποια θα ήταν σε σχέση με το μουσικό όργανο και με την παιδεία που οφείλει να πάρει με την ενασχόληση του με την παράδοση μας. Να το κάνει από αγάπη, να το τολμήσει, ναι, να το τολμήσει. Κοιτάξτε να δείτε το παράδειγμα του σχολείου ότι εγώ πάω στο Μαρτσάκι και μαθαίνω και ότι μπορεί να έρθουν και άλλα τρία παιδιά, θα υπάρξουν. Αλλά το πρώτο που θα έχει την κεντρική, έτσι, όχι ιδέα, θα πω, που θα του κινήσει το ενδιαφέρον και όλο αυτό μέσα του να μάθει, αυτό θα συνεχίσει το κοπέλι. Και θα μάθει. Και αυτό είναι και το σωστό. Γιατί στην πορεία ξεκαθαρίζουν και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν αργότερα αυτό το όργανο που μαθαίνουν. Πήρες ένα τεράστιο ρίσκο. Το κάθε σου βήμα στην δισκογραφία μπορεί να ικανοποιούσε εσένα, να ήτανε ψαγμένα τραγούδια στο στίχο, στη μουσική, μία πρόταση για το τι θέλεις να αφήσεις σε αυτό που λέμε μουσική παράδοση της Κρήτης, αλλά μπορεί να μην άρεσε στον κόσμο, να σου γύρναγαν την πλάτη. Με ένα θαυμάσιο τρόπο πήγαν όλα καλά. Είσαι παρόν όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάς. Ναι. Εδώ θα πω ότι είπα ότι άργησα να κάνω τη δισκογραφία και ίσως να έφταιγε αυτό. Θα ήθελα να. Και οι παλιοί κάνανε το ίδιο πράγμα. Προσπαθούσαν αυτά τα κομμάτια που θα ηχογραφούσαν να τα περάσουν στον κόσμο στα πανηγύρια και όταν βλέπαν ότι ήταν αποδεκτά, τότε γράφανε και ένα δίσκο. Ίσως να έκανα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το μυστικό σου. Πρώτα μπορεί, τα τραγουδάς τώρα βλέπω ότι live και μετά τα ηχογραφείς. Μπορεί, βλέπω. Ναι, και εντάξει, όταν ένας καλλιτέχνης αρχίζει λίγο και χάνει την όρεξή του, όλο αυτό που λέγεται σύνθεση, το ένα το άλλο. Εάν κάνει και μια δισκογραφία, ίσως να μην βγαίνει σε καλό. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάντα να παρουσιάζω και καινούργια και παλιά πράγματα. Να πω την αλήθεια, είναι δικές μου συνθέσεις όσα καινούργια έχω βάλει μέσα εκτός τον πρώτο μας δίσκο και το δεύτερο που είναι και του αδερφού μου του Γιάννη. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου και πάντα βάζω και κάποια παλιά. Έχω ένα σιρταράκι που μαζεύω πράγματα και θα ήθελα σε όλη μου τη διάρκεια να τα δώσω σιγά σιγά, να υπάρχει έτσι μια φρεσκάδα και για να μην ξεχνάμε τι έχουν κάνει και οι παλιότεροι. Με το ένα βήμα είσαι στο παρελθόν και μένα στο μέλλον. Και θέλω να σε ρωτήσουμε πόσο κέφι όλα αυτά τα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια, ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Γιατί έχεις πια την κούραση από τα ξενύχτια και τα γκλέντια, έχεις τη σχολή, έχεις την οικογένειά σου και τα προσωπικά σου, έχεις τα παιδιά σου. Πόσο κέφι σου κάνει να κάτσεις μόνο, να σκεφτείς, να μελετήσεις, να κάνεις έρευνα, να παίξεις ένα μουσικό όργανο? Όχι, όχι, έχω όρεξη. Αυτό συμβαίνει πάντα το χειμώνα, όταν χαλαρώνω, λίγο, λίγο όταν χαλαρώνουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο συχνές οι εμφανίσεις. Δεν παίρνετε ανάσα από τα γλέντια. Ναι, μα σε κακοφαίνεται όταν σταματήσουμε και έχουμε 2-3 μέρες να βρεθούμε το συγκρότημα, λέει τι γίνεται, λέει, περιμέναμε, λέει, να δούμε πότε ξαναδουλέψουμε, σε εισαγωγικά, για να βρεθούμε. Τέλος πάντων, το χειμώνα πάντα προετοιμαζόμαστε για την καλοκαιρινή σεζόν και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι γίνεται, μαζεύουμε ιδέες. Μετά, εγώ κάθε 2-3 χρόνια ετοιμάζω μια δισκογραφική δουλειά. Μου φτάνει περίπου αυτή η περίοδος στο να αποφασίσω τι θα ερμηνεύσω και τι θα αποτελεί μια καινούργια δουλειά.
και η πηγή για μελέτη, για ψάξιμο, για έρευνα είναι παλιές ηχογραφήσεις, τώρα το ίντερνετ και όλα αυτά που πολύ εύκολα με να το πάτε με ενός καμπιού. Βρίσκεις πολύ πληροφορία συμπυκνωμένη. Βρίσκεις. Σε διευκολύνει βέβαια αυτό. Με διευκολύνει. Σίγουρα ένα μεγάλο αριθμό από αυτών που βρίσκονται υπάρχουν και στην προσωπική μου δισκοθήκη και σε αυτά. Η απομόνωση λίγο και η μοναξιά είναι αυτή που φέρνει, δημιουργεί, έτσι, με ξεκουράζει στο να φτιάξω κάτι καινούριο. Είσαι πιο, όταν είσαι ήσυχος, πιο δημιουργικός, είσαι... ναι. Αυτός είναι και ένας λόγος που επέλεξες να πάω να μιλήσεις εκεί στο χωριό. Βέβαια. Με 8 ψυχές. Βέβαια. Όλες και όλες. Ένας από τους λόγους, γιατί είναι. Και η καθημερινότητά σου πέρα από τη μουσική τι άλλο περιλαμβάνει? Φίλους, θα πας, θα μαζέψεις ελιές, θα βέβαια, κάνεις... Βέβαια, μαζεύω τις ελιές μου, οπωσδήποτε, και όσο μπορώ βρίσκομαι τους φίλους, γιατί πολλές φορές έτσι με ρωτάνε πώς τα καταφέρνεις. Δυστυχώς, απομακρυνόμαστε χωρίς να το θέλουμε από τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο, όχι πως δεν υπάρχουν τα συναισθήματα και η όρεξη υπάρχει. Και όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προσπαθώ να δω τις συντέκνους μου, τα φιλιοτσάκια μου, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός μου έχει δώσει φίλους και έτσι έχουμε δέσει τη φιλιά μας, τις κουμπάρες μας, γιατί αυτές οι φιλές παραμένουν και θα παραμείνουν στον χρόνο. Έχω μια θεωρία ότι μπορεί να φύγεις από ένα μικρό μέρος που λέγεται Χαρχαλιανά ή Κίσαμος ή Χανιά, να απλωθείς, να πας στα πέρατα του κόσμου με τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι θα επιστρέψεις πάλι εκεί, περνώντας τα χρόνια, θα επιστρέψεις πάλι στη βάση σου. Αυτό ονειρεύεσαι. Και έτσι, με, οι πρώτοι φίλοι και οι δικοί σου άνθρωποι, αυτοί θα είναι που θα θα σε στηρίξουν πάλι στην πάροδο των ετών. Είναι η βάση σου, είναι η φωλιά σου, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Τι σου λένε οι γονείς σου βλέποντας όλη αυτή την πορεία? Οι γονείς είναι πάντα δίπλα, πάντα μας αντιμετωπίζουν σαν τα παιδιά που ξεκίνησαν από 10 ετών να παίζουν, μας στηρίζουν, συμμερίζονται. Οι δικοί σου άνθρωποι καταλαβαίνουν και την κούρασή σου. Έτσι, η οικογένεια πρώτα, μετά οι γονείς, όλα αυτά, αυτοί καταλαβαίνουν και την κούραση, το τι περνάς. Πάντα όταν είναι δίπλα σου νιώθεις, ξεκουράζεσαι, έστω με μια κουβέντα. Έστω με μια κουβέντα. Μετάνιωσες έστω και μια στιγμή για αυτή την πορεία που πήραν τα πράγματα, για τις επιλογές που έκανες, για την Κρήτη? Αν ήσουν στην Αθήνα, όχι, όλα θα ήταν ίσως δίπλα σου. Οι μεγάλες δισκογραφικές, οι μεγάλες πίστες. Ναι. Όχι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Όσο για τις μεγάλες πίστες, δεν είναι ο χώρος μου. Δεν είναι ο χώρος ο οποίος μπορώ να εκφραστώ και το είδος της μουσικής που παίζω να εκφραστεί ανάλογα. Όχι, δεν ονειρεύομαι κάτι τέτοιο. Μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μπορώ να πω ότι υπάρχει το Λαϊκό Πανηγύρι, η γιορτή του Αγίου ή ο Πολιτιστικός Σύλλογος, και μετά νομίζω το δεύτερο επίπεδο υπάρχει μια καλή συναυλία όταν έρθει η ώρα και είμαστε όριμοι να πραγματοποιηθεί, όπως έκανα την πρώτη μου συναυλία στο Θέατρο Βράχων τώρα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Με απόλυτη έτσι, ευχαρίστηση μπορώ να πω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά με βάση όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έχουμε μαζέψει στην αγάπη. Αντών, είσαι λίγο ένας πρεσβευτής του κρητικού λαϊκού μας πολιτισμού, γιατί ίσως και μέσω από το YouTube και από τα βίντεο είσαι δημοφιλής και αγαπητός στις νέες γενιές. Το Θέατρο Βράχων γέμισε, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν γέμισε από ένα αμυγός κόσμο κριτικών που μετανάστευσε πριν από χρόνια για μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα. Mm. Ήρθαν όλοι να σε δουν. Ναι. Σε αγαπούν όλοι. Θα το πω και αυτό. Πέρασα τα Χριστούγεννα μακριά από το νησί μας. Βρέθηκα σε μια πόλη του κάμπου, στα Τρίκαλα, και είδα παντού αφίσες με τη μορφή σου. Mm. Πώς είναι να τραγουδάς σε κόσμο που δεν έχει καμία συγγένεια με αυτό που λέμε κουλτούρα της Κρήτης? Για μας είναι τιμητικό και δεν είναι όλες οι περιοχές, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ακούνε πάρα πολύ κρητική μουσική. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο έντονο το κρητικό στοιχείο. Τι να πω τώρα για τη φιλοξενία? Καταρχήν να πω ότι δεν ήταν κρητικό σύλλογος, ήταν τοπικό σύλλογος που διδάσκει. Στα Τρίκαλα αυτό που μου λες. Στα Τρίκαλα, βέβαια. Και γενικά μας αντιμετωπίζουν με πολύ αγάπη. Βέβαια να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ίντερνετ, όλα αυτά,
έχουν δώσει έτσι ένα γρήγορο δρόμο εξάπλωσης γενικά των πραγμάτων και όσο αφορά τη δικιά μας μουσική. Στο θέατρο Βράχων πριν την εμφάνιση είχε τρακ. Ναι, γιατί πήγα 2 μέρες πριν και καμιά φορά αν δεν βρίσκεσαι στο χώρο που... Ναι, μεν είχε κλειστεί η συναυλία, είχαν γίνει μπρόβες εδώ πέρα κτλ. Όταν πήγα στην Αθήνα να αντιμετωπίσω όλο αυτό, τα εστήρια, οι θέσεις, τα μηχανήματα, θα βγούμε, τι ώρα και αυτά, και φτάνει κάποια στιγμή, λέει σε 5 λεπτά ξεκινάμε. Ζωρίστηκα λίγο, να πω. Αλλά την ώρα που βγήκα πάνω, για ένα παράξενο τρόπο, δεν ξέρω, περάσανε αυτές οι 2 ώρες, λες και βρισκόμουν στην αυλή του σπιτιού μου. Ναι, εκεί ήρθαν όλοι οι φίλοι, ας πούμε, να μας ακούσουν. Και έχει διαφορά η συναυλία όπου ο κόσμος κάθεται απέναντι, τον βλέπεις από το γλέντι που μπορεί να σηκωθεί, να έρθει να σε κεράσει. Βέβαια. Να... Βέβαια. Είναι και άλλος τρόπος παίξηματος, είναι και άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Αλλιώς θα λέγαμε ότι θα κάνουμε ένα λαϊκό πανηγύρι. Όχι, ήταν άλλη προσέγγιση και το δέχτηκαν και το αγάπησαν όλο αυτό και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται όταν είμαστε πάντα έτοιμοι και μετά από κάποια χρόνια πάλι να δώσουμε. Έτσι ένα άλλο απευθύνεται και σε άλλους ανθρώπους. Ναι. Ναι. Υπάρχουν ανθρώποι που θέλουν να έρθουν να γλεντήσουν, να πιούνε, να τραγουδήσουν. Και υπάρχουν ανθρώποι που δεν έχουν έρθει ποτέ σε γλέντι, με γνωρίζουν και ήρθαν εκεί. Νομίζω είχες τολμήσει και μια άλλη πολύ ωραία συνεργασία με ένα καταπληκτικό χορογράφο όπου έπαιξες. Ναι, το συντοπίτη μας εδώ, τον Αντώνη το Φωνιαδάκη. Ναι. Μου ζήτησε να μεταφέρω την ενέργεια και τον παλμό της παραδοσιακής κριτικής μουσικής. Και επειδή χορεύουν ένα άλλο είδος χορού, μοντέρνο χορό, θα θέλανε να εκφραστούν με αυτό που λέγεται κριτική μουσική. Γνωρίζοντας απόλυτα την μουσική της Κρήτης, ο Αντώνης Φωνιαδάκης. Αυτό είχε γίνει στο Σταύρος Νιάρχος. Ναι, στο Σταύρος Νιάρχος. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, μάι λεμονιά. Άλλο μοιράσει πέφτει για ένα κραδί. Λέμε να έρθω να με ποδώσει κρέφτη. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ήταν τρομερή η εμπειρία. Καταρχήν όταν συζητάνε, καταρχήν οι χορευτές δεν ήταν όλοι Έλληνες. Δηλαδή ήταν νομίζω 20 άτομα, η μισή ήταν ξένοι. Καναδά, Ισπανία, Ιταλή. Εκφραστήκανε με τόσο αγάπη πάνω στη μουσική μας. Εγώ δεν άλλαξα τίποτα από τη μουσική μας καθόλου. Αυτοί εκφραστήκανε με το χορό που γνωρίζουν και μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν ότι μόλις τέλειωσε η παράσταση, από τη βδομάδα που μπήκε πήγαν και γραφτήκαν να μάθουν κριτικούς χορούς σε παραδοσιακούς συλλόγους. Αυτό είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Και στο Μέγαρο Μουσικής έχεις παίξει. Βέβαια, και στο Μέγαρο Μουσικής έχω παίξει. Και ήταν αποκάλυψη, εγώ δεν ήξερα ότι παίζει και καταπληκτική ασκομαντούρα. Εντάξει. Έχω μάθει και ασχολούμαι με όλα τα όργανα. Δεν είμαι τόσο όσο... Το όργανο μου είναι το βιολί. Βέβαια. Αλλά παίζει και τι άλλο. Τα αγαπώ. Μαντολίνα, λαγούτα, θιαμπούλια. Κάθεσαι όλα, εκεί. Όλα, ναι. Τους χειμερινούς μήνες που είσαι ήσυχος στο χωριό. Βέβαια. Για τα παιδιά σου τι ονειρεύεσαι σε σχέση με την παραδοσιακή μουσική και... Κοίτα να δεις, μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον που λέγεται μουσική παράδοση και παράδοση της Κρήτης. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα όταν εκφράσουν οποιαδήποτε επιθυμία να τους την προσφέρω. Αυτός είναι ο στόχος. Μας ασχολούνται λίγο με το χορό, λίγο με τα οργανάκια. Όποτε εκφράσουν έτσι μια δυναμική επιθυμία να μάθουν το οτιδήποτε, είμαι ικανός να τους το προσφέρω και πρόθυμος μάλλον. Και αν σου πούν, μπαμπά, εγώ είμαι ροκάς και θέλω άλλα ακούσματα και θέλω να μάθω ηλεκτρική κιθάρα και βαρέθηκα πια με τόση παράδοση και τόσο ριζίτικο. Δεν πειράζει, παιδί μου, όπως όλοι στα 20 θα σου περάσει και θα ακούσει εσύ μόνο κριτικά. Όχι, δεν μπορώ να πιέσουμε κανένα. Καταρχήν πυρπολούνται με όλα αυτά. Οι πολύ παλιότεροι από εμάς δεν είχαν ούτε ραδιόφωνο.
Εμείς δεν προφτάσαμε το YouTube. Πάντα λέω σε όλους ότι εμείς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία. Εμείς είχαμε 10 κασέτες στο σπίτι, 4 δίσκους με βιολί και αυτά ακούγαμε και μετά στα γλέδια. Τώρα αν πεις τα νέα παιδιά για κασέτες, δεν ξέρουν καν τι δεν είναι. Ξέρουν ούτε το βινήλιο. Εγώ είμαι λάτρης του βινιλίου, έτσι και συλλέκτης. Ή ρώτα ένα νέο παιδί τι είναι το Walkman. Θα σε κοιτάζει ναι. Άγνωστη λέξη. Βέβαια. Δεν πειράζει, προχωράνε τα πράγματα, προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε, κάνουμε διάφορες συζητήσεις και με τα παιδιά μου για τη μουσική, τη μουσική μόδα, είτε rap λέγεται, ή δεν ξέρω, επειδή έχει και αυτό κάποιες κατηγορίες ακριβώς. Επειδή και εμείς έχουμε έτσι με το στίχο λίγο, είναι ο στίχος μας άρτιος, η Μαντινάδα, και με ρωτάνε, λέει, μα ξεκινάει το τραγούδι από εδώ, πάει από εκεί, λέει διάφορα, λέει το αμάξι, τη ρόφα, τέτοιο. Λέω, εμάς η Μαντινάδα μας είναι άρτια και καθεαυτού σου δίνει και 1000 νοήματα. Τώρα, αν θες να ακούσεις και εσύ κάποια άλλη μουσική, άκουσέ τη, απλά να ξέρεις ότι δεν μοιάζει με τη Μαντινάδα, είναι κάτι άλλο. Κάνουμε διάφορες συζητήσεις, τέλος πάντων, ό,τι επιλέξουν στο μέλλον και ό,τι τους άρεσε. Μ' αρέσει που είσαι δημοκρατικός. Και κλείνοντας, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη ζεστή συνάντηση και για αυτή τη βόλτα στην υπέροχη ζωή σου, νομίζω επέλεξες, ονειρεύτηκες και στοχευμένα την πήγες εκεί που την πήγες και την καριέρα σου και τη ζωή σου. Να είσαι πάντα γερός και να τα απολαμβάνεις. Έλα να κλείσουμε με μια Μαντινάδα που αγαπάς. Να πω καταρχήν ότι από μικρό παιδί μες στην ψυχή μου υπάρχει μια Κρήτη που την έχω ζωγραφισμένη, ονειρεμένη, γυρισμένη και πολεμώ να το κάνω και πραγματικότητα και να πω την αλήθεια ότι μου βγαίνει. Ό,τι έχω ονειρευτεί και όπου θέλω να πάω και να συναντήσω ανθρώπους που τους γνώριζα από μια φωτογραφία, μέχρι στιγμής τα έχω καταφέρει. Θα πω μια Μαντινάδα τη Δέσποινα Σπαντιδάκη που μου την είπε και την ανέφερα στο Θέατρο Βράχων. Η κριτική παράδοση είναι δεντρό στη φύση και θέλει από όλους πότισμα, μη μαραθεί να σβήσει. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ.